Αν και η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελλάδα αποτελεί από το Φεβρουάριο του 2019 που τέθηκε σε ισχύ μέχρι και σήμερα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και έντασης, επηρεάζοντας ψηφοθυρικά δυναμικό ποσοστό για τα κόμματα ανάλογα με τη στάση τους και τη θέση τους στο θέμα, εν τούτης, σε επίσημα δίκτυα φαίνεται ότι είναι απόλυτα διαφοροποιημένο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ και όχι στα ψηλά γράμματα υπάρχουν στη χώρα διαθέσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου που αναγνωρίζουν τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως Μακεδονία. Την αποκάλυψη έκανε στις αντιθέσεις Έλληνας τουριστικός πράκτορας, ο οποίος μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης για να κλείσει εισιτήρια, είδε στις διαθέσιμες επιλογές χωρών τη χώρα Μακεδονία. Μας έστειλε τη διαπίστωση που έκανε πριν από ένα μήνα, ακόμη περιμένει απάντηση, έχει κάνει επίσημη αναφορά καταγγελία ότι στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακροπόλεως η χώρα επιλογής σου, εάν πας στην ονομασία της χώρας, ακόμη και σήμερα είναι Μακεδονία. Η συμφωνία δεν λέει ότι το κράτος έργα όμνες είναι δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ή Βόρεια Μακεδονία. Λέει ότι είναι Μακεδονία. Η τελευταία ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας του Μουσείου, το οποίο εγγενιάστηκε το 2009 και είναι από τα πιο επισκέψιμα του κόσμου, έγινε το 2021. Ενώ και μέχρι αυτή την ώρα η διαθέσιμη επιλογή ως χώρα Μακεδονία είναι ενεργή. Όταν στην άλλη επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που κάποιος μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους αρχαιολογικούς χώρους, η διαθέσιμη επιλογή είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν το συζητώ. Ασφαλώς είναι απαράδεκτο το ότι υπάρχει αυτό. Είναι δείγμα προχειρότητας, αμέλειας και θα σας έλεγα ανεύθυνης στάσης. Δεν με εκπλήσει η αμέλεια του δικού μας μουσείου, ούτε η αμέλεια των γειτόνων να συμμορφωθούν με τους επώδυνους χώρους. Εγώ αφήνω τους γείτονες, κύριε Πρεσβή, εγώ ρωτώ για μας, οι οποίοι... Είναι βαγγύτατη αμέλεια. Οι οποίοι έχουμε υποδείξει το κυρίαρχο αυτής της συμφωνίας. Και είμαστε ενέτοι, προσέξτε, δεν το λέω τυχαία, και έχουν ακουστεί τα μύρια όσα για τη Συμφωνία των Πρεσπών από την τότε αντιπολίτευση και είναι η κυβέρνηση. Είμαστε 2022. Φιγουράρι Μακεδονία. Δεν εφαρμόζεται καν οι έργα όμνες. Αυτό γνωρίζουμε, ονομασία της γειτονικής μας χώρας. Δεν το λέω με κανένα ίχνος επίθεση προς τη γειτονική χώρα. Λέω κάτι αυτονόητο νομίζω. Όταν εσύ δεν εφαρμόζεις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας, περιμένεις να τις εφαρμόσει ο γειτονάς. Σε επικοινωνία με τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου, Νίκο Σταμπολίδη, μετά την αποκάλυψη ότι έχει γίνει και επίσημη καταγγελία που έχει αριθμό πρωτοκόλλου, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για το θέμα, το οποίο αγνοούσε, και πως εφόσον υπάρχει και γραπτή καταγγελία, το θέμα θα διερευνηθεί και θα γίνουν οι προβλεπόμενες αλλαγές, που προφανώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς έφτασαν στο σημείο να πρέπει να γίνουν, καθώς τέτοιου είδους υπηρεσίες όπως οι ιστοσελίδες, πολύ δε περισσότερο για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν, οι ανάδοχοι πληρώνονται αδρά και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι σχολαστικοί.